κινήσεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραχού πραχτέν, εν λόγω η έργο η διανύε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, πατήρ και στην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Σιγαρτός μόνος, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας πάλης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι εσύ η ανάσταση ζωή και η ανάπαυση και την ημέν του Θεού Ιάσονος, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κύριος Σταμάτης Κάρμακης. Στρατιωτικός διοικητής Χίου Ταξίαρχος κύριος Παναγιώτης Κιμουρτζής. Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου, κύριος Παύλος Καλογεράκη. Ουσία του τελευταίου επεισόδους εκπροσώπων των αντιστασιακών χιακών οργανώσεων, κύριος Νίκος Καρασούλης. Ήταν 22 χρονών όταν ξέσπασε ο πόλεμος του 40. Πολέμησε στην Αλβανία και διακρίθηκε και είχε προταθεί για το μετάλλιο Ανδρείας. Στη συνέχεια επιλέχθηκε και φοίτησε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Καβάλας και φεύγει για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, παίρνοντας μέρος σε μάχες στην έρημο και στο Ελ Αλαμέιν. Και εκεί διακρίθηκε και επιλέχθηκε και φοίτησε στη Σχολή Πρακτόρων της Χάιφας στην Παλαιστίνη. Η θητεία του Καλαμπόκα στην τοπική αντίσταση εναντίον των Γερμανών ξεκινάει το ξημέρωμα 24 προς 25 του Γενάρη του 44 και τελειώνει στις 7 του Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, 8 μήνες. Σε αυτό το 8μηνο αξιοποίησε και δραστηριοποίησε τις δυνάμεις του Ελλάς και τις δυνάμεις του Ελλάν, επιφέροντας σημαντικά προβλήματα και σημαντική βλάβη στο γερμανικό ναυτικό. Οι απώλειές του αριθμούνται σε πάνω από 70 πλοία. Κατάφερε να συντονίσει και να αξιοποιήσει, αλλά και να εμπνεύσει ακόμα περισσότερο τη χιώτικη αντίσταση. Και θέλω να σας πω τούτο. Ο Καλαμπόκας θυσιάστηκε υπέρ της μητρός Ελλάδος
κινδυνευούσης που κινδύνευε και βρισκόταν επί ξηρού ναζιστικής ακμής στην κόψη του ξηραφιού, δηλαδή ο κίνδυνος που διέτρεχε η χώρα μας από το ναζισμό και το φασισμό ήταν έσχατος κίνδυνος. Ένα λοιπόν παλικάρι 26 χρόνων θυσιάζεται και ένα σημείο που πρέπει να επισημανθεί σε αυτή τη θυσία είναι το εξής. Ο Καλαπόκας πήρε εντολή από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής να έρθει στοιχείο και να ανακαλύψει και να εξουδετερώσει το δίκτυο κατασκοπίας και αντικατασκοπίας, το μεγαλύτερο δίκτυο στο Αιγαίο, που είχαν οι δυνάμεις του άξονα και αυτό είχε έδρα τυχείο. Με μία βασική διαφορά, είχαμε και Βρετανούς, οι οποίοι συνεργάζονταν και είχαμε και τη Βρετανική κατασκοπία. Όμως οι μεν Βρετανοί, και ήταν φυσικό, προωθούσαν τα συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο Καλαμπόκας και όλοι οι αντιστασιακοί Έλληνες υπηρετούσαν τον εθνικό σκοπό και την εθνική ενότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Σήμερα είμαστε εδώ και θέλω να θέσω ένα ερώτημα και ως εκπαιδευτικός. Πόσοι από την νεολαία μας σήμερα ή πόσοι από εμάς μέσα στα σπίτια μας μιλάμε στα παιδιά μας όχι μόνο για τον Ιάσονα Καλαμπόκα αλλά για τον κάθε Ιάσονα Καλαμπόκα και για το νόημα του ηρωισμού στην εποχή μας. Ο ηρωισμός είναι στο πεδίο της μάχης. Ο ηρωισμός όμως, κυρίες και κύριοι, είναι στην προαίρεση, στη βούληση του ελεύθερου ανθρώπου και στην ευθύνη της επιλογής του. Ο Καλαμπόκας θα μπορούσε να μείνει στην πατρίδα του και να μην κάνει τίποτα. Δεν ήταν ακόμα αξιωματικός του ελληνικού λαού. Ήταν όμως Έλληνας και ήταν ελεύθερος άνθρωπος και το επέλαξε. Πόσοι λοιπόν από εμάς κατανοούμε το νόημα του ηρωισμού ότι είναι συνυφασμένο με την ευψυχία, με την ελευθερία και με την ευθύνη της επιλογής. Σήμερα λοιπόν το κέριο ερώτημα είναι εάν χρειαστεί και απευχόμαστε όλοι να μην χρειαστεί, αλλά εάν χρειαστεί, να μιλήσουμε υποθετικά. Έχουμε φροντίσει να παιδαγωγήσουμε την νεολαία ώστε κάθε φορά να έχουμε έναν Ιάσονα Καλαμπόκα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το ερώτημα που πρέπει να βάλει ο καθένας από εμάς και με το ερώτημα αυτό εγώ κλείνω την ομιλία μου. Ήμουν 13 χρονών και βρισκόμουν στο μπαλκόνι του Καλβοκορέσια πάνω και βλέπαμε τα γερμανικά καράβια τα οποία είχαν βγει απ' έξω και είχαν βάλει και φωτιά σε ένα από αυτά, δεν ξέρω αν ήταν καΐκι, καράβι, και το οποίο ανατινάχτηκε σε λίγο. Ήταν η 10η Σεπτεμβρίου του 1944. Εγώ τότε ήμουν 13 χρονών και θυμάμαι που ήρθανε εντός ολίγου οι τορπιλάκατες με τους Άγγλους και μάλιστα ήταν μέσα και ένας ιερολογίτης, ο Μεστούσης, ο Πέτρος, ιερολογίτης, 15-16 χρονών με τα σορτσάκια, έφυγε πίσω στη Λέρο, έπεσε στη μάχη εκεί πέρα με τους Γερμανούς και έχασε το μάτι το ένα και το κεφάλι. Και εν συνεχεία ήρθαν και τα καΐκια με τους αμύτες, δεν να σου πω, Έλληνες ήταν, πατριώτες ήταν, αδέρφια ήταν, είχαν υποστεί όλη τις, το κακό των Γερμανών. Άρα θυμάστε την απελευθέρωση τώρα εσείς. Και τον Καλαμπόκα τι θυμάστε? Τον Καλαμπόκα, εκείνο που θυμάμαι ήταν ότι είχαμε ακούσει ότι τον είχαν σκοτώσει 2-3 μέρες. Ακούστηκε αυτό, Ναι. Όλο το κόσμο στο μάτι. Και όλο το κόσμο στεναχωρεθήκε.